δείτε και θα γελάτε, κυρίες και κύριοι, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Λοιπόν, πάμε και να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα αυτής της εβδομάδας. Δολοφονία ουσιαστικά μιας 63χρονης έτσι, νοσηλευόμενης στην κλινική οξέων περιστατικών της ψυχιατρικής κλινικής από έναν άλλον έτσι, νοσηλευόμενο. Δεν είναι τρόφιμοι, είναι νοσηλευόμενοι. Είναι ένα λάθος που το επαναλαμβάνουν και μεγάλα κανάλια. Δεν είναι τρόφιμοι, είναι νοσηλευόμενοι. Μπαίνουν μέσα για να θεραπευτούν. Ένας άλλος, έτσι, 45χρονος, αν δεν κάνω λάθος, 45χρονος, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος και αυτός είχε πάσχει μάλλον, έχει κάποιο πρόβλημα με ψυχική ασθένεια. Με ένα στυλό, τρύπησε το λαιμό της 63χρονης, καροτίδα και την κακοποίηση στο πρόσωπο με 12 περίπου, έτσι, τι να πω, μαχαιριές. Με ένα απίστευτο μένος, μια απίστευτη κατάσταση, τραγικό περιστατικό, μην δώσουμε άλλες λεπτομέρειες. Διότι είχε την εντύπωση ότι βλέπει μία μάγισσα. Βέβαια, υπάρχουν ευθύνες. Εγώ θα το πω, έχω περάσει από την διοίκηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου της Κέρκυρας όταν ήταν αυτόνομο και ενιαίο και ένας μεγάλος χώρος με 350 τότε, αν θυμάμαι, 360 νοσηλευόμενους. Πρέπει να το πω ότι εάν δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν μπορεί να γίνει σωστή έτσι, φύλαξη εντός εισαγωγικών. Οι φύλακες έχουν καταργηθεί από το 1990 που ήμουν εγώ έτσι, διοικητής στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Τότε εκείνη την περίοδο δεν σταμάτησαν οι φύλακες και όλοι έγιναν νοσηλευτές, διότι δεν είναι φυλακές στο μια ψυχιατρική κλινική, είναι μια κλινική που θεραπεύει τις ψυχικές παθήσεις. Έτσι. Επειδή λοιπόν υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι για διαφόρους λόγους μπορεί να πάθουν μια υπερδιέγερση και να αυτοτραυματιστούν ή να κάνουν κακό σε άλλους, θα έπρεπε κατά την άποψή μου ταπεινή να δίνουν μάλλον μεγαλύτερη προσοχή με περισσότερους νοσηλευτές σε αυτές τις μονάδες. Είναι μια κλειστή μονάδα βεβαίως. Δεν ξέρω πώς και τι μπήκε με τόση ευκολία στον άλλο θάλαμο και βέβαια είναι στον ίδιο όροφο, αλλά μπήκε με ευκολία και η γυναίκα κοιμόταν και έγινε όλο αυτό το τραγικό περιστατικό. Λοιπόν, να δούμε το ρεπορτάζ. Έχουμε ετοιμάσει φυσικά, είμαστε με την πρώτη σημεία εκεί. Εξάλλου πρώτο το Corfu TV News μετέδωσε την είδηση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ μας. Σκότωσε ουσιαστικά μία άλλη νοσηλευόμενη, η οποία ήταν λίγες ώρες νοσηλευόμενη, στην ψυχιατρική κλινική. Χρειάζεται οπωσδήποτε πολύ περισσότερο προσωπικό να νοσηλεύει αυτά τα περιστατικά. Βάρδια, όπως και σε όλες τις βάρδιες, ήταν δύο έμπειροι και ικανότατοι νοσηλευτές που γνώριζαν και έκαναν τη δουλειά τους, όπως άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια που εργάζονται. Είδαμε το ρεπορτάζ με ένα τραγικό περιστατικό πραγματικά. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ένωρη διοικητική εξέταση την οποία έχει διατάξει η διοικήτρια του νοσοκομείου. Λοιπόν, να πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που είχαμε την επίσκεψη της